Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ίσως να ακουστεί λίγο παράδοξο ότι θα συζητήσουμε για δίκαιο πολέμου με όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, αλλά νομίζουμε ότι είναι απαραίτητο να το κάνουμε ακριβώς για όλα αυτά που συμβαίνουν και τα οποία παρακολουθούμε από τις τηλεοπτικές μας οθόνες. Στο στούντιο του Μιλτέρ, ο υποπτέρωγος στον αποστρατεία, ο κ. Δημήτρης Παντελάτος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που κάνετε να με καλέσετε στην εκπομπή σας. Όπως είπα, είναι μάλλον παράδοξο να μιλάμε για διεθνές δικαίωμα αυτά που βλέπουμε. Θα πρέπει καταρχάς και δίκαιο πολέμου, συγγνώμη, να προσθέσω και αυτό που είναι ναι. Το κυρίαρχο. Υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές στο δίκαιο του πολέμου ουσιαστικά και θα δανειστώ κάποιες επισημάνσεις που έχει κάνει ένας εν ζωή Ισραηλινός φιλόσοφος, ο Μωσέ Χαρμπετάλ, σε διάφορα δοκίμια τα οποία έχει γράψει και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο διαδίκτυο. Είχε αναφερθεί ουσιαστικά στις ασύμμετρες απειλές και ουσιαστικά και στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ασύμμετρες απειλές, σε ένα άρθρο του, μέσω ενός δικαίου πολέμου. Οι αρχές αυτές ξεκινάμε από την αρχή της αναγκαιότητας, δηλαδή ουσιαστικά μπαίνει σε μια διαδικασία πολεμική, εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες που έχεις για οι διπλωματικές και θεωρείς ότι αυτή είναι η μοναδική λύση. Στη δεύτερη περίπτωση, η δεύτερη αρχή έχει σχέση με τον διαχωρισμό. Δηλαδή, με το ότι θα έχεις εξασφαλίσει πως αυτός ο οποίος αντιμάχεσαι είναι πραγματικά ο αντίπαλος. Είναι ένας αντίπαλος ο οποίος συγκεκριμένοι χαρακτηριστικά. Και αυτός είναι σαφώς διαχωρισμένος από τους άμαχους, από τον άμαχο πληθυσμό και με αυτούς που δεν έχουν τελικώς εμπλοκή στην συγκεκριμένη διαδικασία. Η τρίτη αρχή είναι η αρχή της ευθύνης. Δηλαδή, ότι κατά τη σχεδίαση, όταν δηλαδή πρόκειται να εμπλακείς σε πολεμικές αποστολές, έχεις εξασφαλίσει ότι ο σχεδιασμός είναι τέτοιος που να βγάζει εκτός όλους τους μη εμπλεκόμενους με την διαμάχη. Δηλαδή τον άμαχο πληθυσμό πάλι σε σχέση με το προηγούμενο, στη φάση σχεδίασης. Ναι. Και στο τέλος έχεις την αρχή της αναλογίας, δηλαδή ότι η βία και η ισχύ που πρόκειται να εφαρμόσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου είναι ανάλογη των στόχων σου και όχι υπέρμετρη σε σχέση με την απειλή την οποία έχεις δεχθεί και που θα πρέπει να αποσοβήσεις ουσιαστικά μέσω των επιχειρήσεων που κάνεις. Τώρα όλα αυτά τίθονται σε εξέταση στην επικείμενη εισβολή ουσιαστικά του Ισραήλ στην Γάζα. Από όσο αναφέρατε ότι πρέπει να τηρούνται, δεν έχει τηρηθεί τίποτα. Και αναφέρομαι και στις δύο πλευρές. Έχουμε από τη μία αυτό το βίντεο που σόκαρε όλο τον κόσμο, την επίθεση στο φεστιβάλ, όπου υπήρχαν άμαχα παιδιά και είχαμε πάρα πολλά θύματα. Και από την άλλη έχουμε αυτά που ακολούθησαν από την πλευρά του Ισραήλ. Άρα και οι δύο πλευρές νομίζω ότι αυτό που λέμε δίκαιο πολέμου δεν το έχουν διαβάσει. Ναι. Δυστυχώς ο πόλεμος είναι μια υπόθεση που βγάζει στην επιφάνεια τις πιο μαύρες αντιμετωπίσεις του ανθρώπου, τα πιο αρχαίγωνα και κτηνώδη ουσιαστικά ένστικτά του, αλλά ταυτόχρονα και έναν απεριόριστο ηρωισμό. Δηλαδή ουσιαστικά κινείται στα όρια της ανθρώπινης φύσης. Στην προκειμένη περίπτωση, σαφώς έχουμε να κάνουμε με ένα τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς,
στην νότια περιοχή του Ισραήλ. Είναι ο ορισμός της τρομοκρατίας αυτό. Έχει αναφερθεί από τον Biden ότι δεν υπάρχει δικαιολογία. Εύχομαι βεβαίως ότι αυτό το οποίο αναφέρεται ως μη δικαιολόγηση της πράξης αυτής, της κτηνότους πράξης, ότι δεν είναι ο στόχος αυτής της δήλωσης, δεν είναι να αποσιωπηθεί η ιστορία που βρίσκεται πίσω από την συγκεκριμένη διαδικασία. Από τι προκάλεσε δηλαδή ενδεχομένως μια τέτοια κτηνώδη πράξη. Δεν μπορούμε να πιάσουμε την ιστορία από το τώρα. Πρέπει να δούμε και πίσω. Ακριβώς. Και το έχουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό το είδαμε και στην περίπτωση Ρωσίας-Ουκρανίας. Ότι πιάσαμε την ιστορία από σύν που έγινε η εισβολή, αλλά πρέπει να βλέπεις και το πίσω για να μπορέσεις να καταλάβεις τι γίνεται. Οπότε, και πώς θα το λύσεις κυρίως. Ακριβώς, γιατί ουσιαστικά εάν δεν θεωρήσεις το συγκεκριμένο ως ένα μεμονωμένο γεγονός, απομονωμένο από όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του, τότε το πιο πιθανό είναι ότι θα το αντιμετωπίσεις και στο μέλλον. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε πίσω στην ιστορία αυτής της διαδικασίας που έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές σε όλα αυτά τα βίντεο που έχουν παίξει και αν κάποιος παρακολουθεί το BBC ή το TV5 ή οτιδήποτε τέτοιο, αυτά αναφέρονται και συνήθως αυτό το οποίο αναφέρεται είναι μια συγκεκριμένη χρονολογία. Αυτή η χρονολογία είναι το 1948. Είναι δηλαδή το έτος στο οποίο δημιουργείται το κράτος του Ισραήλ. Είναι μια χρονολογία η οποία εορτάζεται από το Ισραήλ σαν μια νίκη εναντίον των Αράβων και της Βρετανίας. Οι ορισμένες εκφάνσεις της όμως θα πρέπει να αξιολογηθούν με έναν επιπλέον τρόπο, δηλαδή για παράδειγμα το πώς έγινε η απομάκρυνση ενός τεράστιου αριθμού ατόμων, υπολογίζεται γύρω σε 700 άτομα, οι οποίοι έφυγαν πρόσφυγες από την συγκεκριμένη περιοχή, η Παλαιστίνη. Η ισοπαίδωση ουσιαστικά μερικών εκατοντάδων χωριών της Παλαιστίνης και μάλιστα χωριά τα οποία όχι μόνο έπαψαν πλέον να υπάρχουν ως χώρος, αλλά και ως όνομα. Δηλαδή άλλαξαν και τα όνοματά τους. Άλλαξε κυριολεκτικά ο χάρτης. Τότε λοιπόν όντως, και πηγαίνουμε και σε αυτά τα οποία λέει ο Νατανιάχου πλέον, ότι θα αλλάξει και τώρα η όψη ουσιαστικά της περιοχής. Τότε είχε αλλάξει η όψη της περιοχής και στην πραγματικότητα. Βγήκανε ψηφίσματα του ΟΗΕ το 192 του Δεκέμβρη του 48, τα οποία προέβλεπαν την επαναφορά των ατόμων που είχαν εκδιωχθεί ουσιαστικά τότε. Τα οποία βεβαίως είναι συγκαταλέγονται στα ψηφίσματα που έχει βγάλει ο ΙΕ. Κάποιοι τον είχαν ονομάσει μέχρι πότε είναι σωστό μεγάλο ευνούχο. Έτσι, αυτή ήταν. Μαζί με τα ψηφίσματα για την Κύπρο, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, όπως επίσης υπάρχουν ψηφίσματα τα οποία αφορούν την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, δύο κρατών, τα οποία επίσης δεν υλοποιούνται. Επειδή το ζούμε εμείς με τον ΟΗΕ, εμείς έχουμε συνηθίσει μισό αιώνα τώρα, εντός εισαγωγικών το συνηθίσει, την κατοχή της Κύπρου. Ταυτόχρονα συνηθίσαμε και το τέρας στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, όταν μέρα παραμέρα ή δύο φορές την εβδομάδα διαβάζαμε ειδήσεις από μεγάλα δισογραφικά πρακτορία, εκτελέστηκε ένας νεαρός Παλαιστίνιος, έγινε το ένα, έγινε το άλλο. Και αυτό το συνηθίζεις πια στην επικαιρότητα. Λογικά εξεγειρόμαστε για όλα αυτά που είδαμε από τη Χαμάς, αλλά πρέπει να βλέπουμε και το πίσω, που το συνηθίσαμε. Ναι. Η συγκεκριμένη έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Δυστυχώς αυτή η συνεχόμενη
εκτός ορίων. Τελικά σου δημιουργεί, ας πούμε, μια χοντρή πέτσα, η οποία αντιστέκεται στην ουσία και στη λογική της που βρίσκεται πίσω από αυτό το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσεις και να ορίσεις έτσι ώστε να αντιμετωπίσεις το συγκεκριμένο γεγονός. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια κατάσταση που όπως φαίνεται το θέμα της επικείμενης επέμβασης εισβολής στη Γάζα είναι ένα pattern το οποίο συνεχίζεται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, το κομμάτι της ασφάλειας για το Ισραήλ δεν είναι πρωτεύον. Το πρωτεύον αντικείμενο που επικρατεί κάτω είναι πώς το Ισραήλ θα μπορέσει να επεκταθεί. Και εδώ πέρα παίρνουμε και σε αυτό το οποίο στην προηγούμενη κατάσταση, πριν από το γεγονός το τρομοκρατικό της Χαμάς, ποια ήταν η προηγούμενη κατάσταση που επικρατούσε στο Ισραήλ. Αυτό το οποίο βλέπαμε τότε ήταν διαμαρτυρίες του λαού των Ισραηλινών ενάντια στην κυβέρνηση που ήθελε, για παράδειγμα, να επιβάλλει τη θέλησή της απέναντι στην αρχή της δικαιοσύνης. Και αυτό ενδεχομένως να προκαλείται από μία φονταμενταλιστική, αυτή είναι η άποψή μου, αντίληψη που επικρατεί μέσα στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, που υποστηρίζεται από ακροδεξιούς και από ορθόδοξους Εβραίους, που έχουν σαφώς ένα τεράστιο ενδιαφέρον στη Δυτική Όχθη και στον επικισμό της. Άρα και εκεί στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με επέκταση. Επέκταση ενάντια σε ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και δημιουργία μιας τεράστιας φυλακής, της μεγαλύτερης φυλακής παγκοσμίως, που είναι η Γάζα. Αυτό είναι δηλαδή το συγκεκριμένο αντικείμενο. Είναι μια, κατά την άποψή μου, φονταμενταλιστική αντίληψη που δημιούργησε πρόβλημα τελικά στον Νετανιάχου. Γιατί μέσω της συγκεκριμένης, για να ικανοποιήσει τα θέλω και ενδεχομένως τα γραμμάτια τα οποία έπρεπε να πληρώσει στις συγκεκριμένες ομάδες που τον υποστήριξαν για τις εκλογές, αφαίρεσε δυναμικό από τα νότια του Ισραήλ και σε κομμάτια και στο κομμάτι της αστυνόμευσης ουσιαστικά της περιοχής και στο κομμάτι του intelligence, δηλαδή των πληροφοριών για το τι θα συνέβαινε. Άφησε λοιπόν ένα κενό, το οποίο η Χαμάς ως μια άλλη φονταμενταλιστική, γιατί εδώ αυτό έχουμε, δηλαδή εδώ έχουμε ένα κράτος το άκρον, ακριβώς, που έχουν προκαλέσει αυτό το αιματοκύλισμα. Έχουμε δηλαδή μια κατάσταση, αυτή είναι η άποψή μου, έτσι, την εκφράζω ως υποκείμενο, δεν είναι βέβαιο ότι αυτή είναι και δεν έχω καν την απέτηση ανθρώπου την απόλυτη αλήθεια. Ναι, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι οι συγκεκριμένες οργανώσεις έχουν σαν σημαία τους την απόλυτη αλήθεια. Γιατί ο φονταμενταλισμός στηρίζεται ακριβώς αυτό, σε ένα δόγμα. Όταν στηρίζεσαι λοιπόν σε κάποια δόγματα, από εκεί και πέρα χάνεται η λογική. Πώς θα μπορέσεις να διαπραγματευτείς διπλωματικά με έναν άνθρωπο ή με μια ομάδα η οποία, για παράδειγμα, προβάλλει το ότι η παρουσία μου εδώ οφείλεται στην αποκάλυψη που πρόκειται να γίνει, στον ερχομό του Μεσσία ή σε άλλα θέματα τα οποία αφορούν είτε τους μουσουλμάνους, είτε ας πούμε τους Εβραίους, είτε και τους χριστιανούς. Και εάν πάμε ιστορικά πίσω, θα δούμε ότι αυτές οι συγκεκριμένες σκέψεις έχουν επίδραση και ουσιαστικά ρυθμίζουν το τοπίο ακόμα και στην πολιτική των Αμερικανών. Όπως αυτή ξεκίνησε αρχικά μετά το 48 με την δημιουργία του Ισραήλ, το οποίο τη δεδομένη στιγμή άρχισε να λειτουργεί πλέον ως μια προκεχωρημένη βάση αμερικάνικη, γιατί περί αυτού πρόκειται, η οποία θα εξασφαλίζει
τη ροή του αραβικού πετρελαίου προς την Αμερική. Αυτή είναι δηλαδή η γενικότερη η αντίληψή μου για το συγκεκριμένο θέμα. Και βεβαίως η Αμερική έχει υποχρέωση απέναντι στο Ισραήλ στο να διατηρείται η συγκεκριμένη κατάσταση. Και το βλέπουμε με τα πλοία τα οποία φέρνει στην περιοχή, με τους εξοπλισμούς που κάνει, για παράδειγμα το Iron Dome. Ναι. Το Iron Dome κάποια στιγμή εξαντλήθηκαν. Το παζαρεύανε και εδώ, ναι. Και εξαντλήθηκαν όμως με τα 7.000 ρουκέτες τα τέτοια. Έπρεπε λοιπόν να επανεξοπλιστεί. Αυτό έγινε μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας. Τώρα που φέρνουμε επιπλέον βλήματα για να αντιμετωπιστούν το τέτοιο. Βεβαίως. Μπορεί όμως η Δύση, βλέπουμε εδώ τη Γάζα, που είναι γνωστά τη μεγαλύτερη φυλακή του κόσμου. Τώρα που πάμε το σκοπό αυτή την κουβέντα, είναι γνωστό ότι έχει δοθεί εντολή από το Ισραήλ να φύγει 1.100.000 κόσμος από αυτή τη φυλακή και να πάει νότια. Ναι, από το βόρεια προς νότια. Η Δύση, που ασφαλώς στάθηκε και ωστόσο στάθηκε δίπλα στο Ισραήλ μετά από αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, όπως είπατε. Ναι. Ακόμα και από άψη συμφέροντος να το πάρουμε, να το πάρουμε ανθρωπιστικά, που αυτό είναι το πρωτεύον το ανθρωπιστικό, δεν πρέπει να σταματήσει αυτή τη διαδικασία. Αυτός ο κόσμος που θα πάει. Αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Δηλαδή αυτό που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, εντός 24 ώρων έχουν παρέλθει ήδη κάποιες ώρες. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει πλέον πάνω από 40.000 κόσμο να εκενώνει τη συγκεκριμένη περιοχή ανά ώρα. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, ότι υπάρχει τέτοια μέθοδος. Αυτό δείχνει ακριβώς όμως τους στόχους της συγκεκριμένης κίνησης. Δηλαδή ότι ουσιαστικά δεν είναι και γι' αυτό και παραπέμπουμε στο 1948. Δηλαδή αυτό το οποίο συνέβη το 1948 με την απομάκρυνση 700.000 Παλαιστινίων συμβαίνει και τώρα από τις συγκεκριμένες περιοχές. Ο στόχος δεν είναι στόχος ασφάλειας, προβολής ασφάλειας ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι επέκταση και απομάκρυνση ουσιαστικά των Παλαιστινίων. Η Παλαιστίνη δυστυχώς και για τη περιοχή γενικότερα έχουν αντιμετωπιστεί όπως οι αβορίγινες της Αυστραλίας. Ναι. Δηλαδή όταν βγαίνει ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ εχθές προχθές και λέει ότι έχω να κάνω με ζώα, όταν βγαίνει ο Νατανιάχου στην αρχή και λέει ότι αυτή είναι μια περιοχή του σατανά, σημαίνει όχι ότι εσύ είσαι ο συγκεκριμένος σαν άτομο σατανάς επειδή πράττεις κάτι, είσαι σατανάς μόνο και μόνο επειδή ζεις στο συγκεκριμένο τόπο. Επειδή υπάρχεις εκεί. Να. Λοιπόν, αυτό τότε επί Κουκ, όταν είχε ο Κουκ είχε ανακαλύψει ας πούμε την Αυστραλία, μάλλον πριν την είχαν ανακαλύψει οι Ολλανδοί, αλλά τέλος πάντων σε άλλο σημείο κλπ. Είχε συμπεριλάβει τους αβορίγινες, τον ντόπιο πληθυσμό κτλ. Στην πανίδα. Είναι μια αντίστοιχη αντίληψη αυτή. Και εδώ, όταν μιλάμε για τη Δύση, η Δύση διέπεται και υποτίθεται ότι διέπεται από τις αρχές του διαφωτισμού. Ότι για παράδειγμα στη Δύση υπάρχει ανεξαρτησία των εξουσιών, υπάρχει αυτό το οποίο για παράδειγμα ήθελε να τορπιλήσει ουσιαστικά ο Νατανιάχου μέσω των συγκεκριμένων διαδικασιών. Η Χαμάς έχει αντίστοιχη δομή, δηλαδή αυτή τη στιγμή, και εκεί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Η Χαμάς έχει οριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση και από το Ισραήλ βεβαίως και από την Αμερική και από άλλες χώρες. Η Βρετανία όμως και η Αυστραλία, μια και την αναφέρεμε, έχει χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση το στρατιωτικό της τμήμα. Για ποιο λόγο? Γιατί η Χαμάς δεν είναι όπως είναι ο ISIS που τον αναφέρουμε πολλές φορές και αναφέρεται τώρα και τα λοιπά. Και τον ταυτίζουν και τα λοιπά. Πλέον, ναι. Κατά την άποψή μου δεν έχει σχέση με τον ISIS. Μπορεί ο ISIS να έχει μερικές οργανωτικές δομές αντίστοιχες κτλ. Αλλά η Χαμάς ουσιαστικά είναι η ίδια η Παλαιστινιακή κοινωνία.
Δηλαδή η Χαμάς έχει πανεπιστήμια, έχει νοσοκομεία, έχει, παρέχει περίθαλψη σε αρρώστους και πρόνοια και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά έχουν γίνει με την ανοχή των Ισραηλινών. Όταν δηλαδή δημιουργήθηκε αρχικά η Χαμάς, νομίζω ήταν τη δεκαετία του 70 κάπου εκεί, είχε δημιουργηθεί στον αντίποδα της PLO και της Φατάχ. Για ποιο λόγο, ήταν η ίδια φάση τότε με τους αδελφούς μουσουλμάνους και τέτοια, το είδανε και η Δύση, περισσότερο οι Αμερικάνοι, που το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές αυτό το λάθος, έτσι, με τους Ταλιμπάν, με το ένα όλα αυτά τα πράγματα, το είδανε ως ένα καλό αντίπαλο δέος απέναντι σε δομές οι οποίες είχαν ένα πολιτικό και ιδεολογικό πρόσημο. Γιατί ξέρουμε ότι η PLO, για παράδειγμα, είχε αρχίσει ως μαρξιστική οργάνωση ή οτιδήποτε τέτοιο, είχε μερικά χαρακτηριστικά σοσιαλιστικά, όλα αυτά τα πράγματα κτλ. Ήταν προτιμότερο, λοιπόν, κατά τους Αμερικάνους ή οτιδήποτε τέτοιο αυτό, να βάλουν στον αντίποδο αυτής της συγκεκριμένης διαδικασίας μια τέτοια οργάνωση, η οποία γιγαντώθηκε και γιγαντώθηκε και έφερε και φέρνει αυτά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πλέον δηλαδή, για να μπορέσεις να ξεριζώσεις αυτό το οποίο λέει ο Νατανιάχου, την Χαμάς μέσα από τη Γάζα, θα πρέπει να εξαφανίσεις γύρω από ό,τι έχω διαβάσει, καμιά 500.000 Παλαιστίνιους. Ίσως αυτό να έχει και αυτή τη λογική, δηλαδή το 1,1 εκατομμύρια που θα μετακινηθούν, να έχει αυτήν ακριβώς τη σκέψη από πίσω. Αλλά και πάλι εδώ έχουμε να κάνουμε με διαδικασίες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως διαδικασίες εθνοκάθαρσης. Εάν δηλαδή πάρουμε τα χαρακτηριστικά του 48 και τα βάλουμε και τα αντιπαραβάλλουμε με τα αντίστοιχα ψηφέσματα, ας πούμε, του ΟΗΕ, που ήρθαν σαν αποτέλεσμα των ενεργειών των Σέρβων το 1990. Που εκεί οι Σέρβοι είχαν χαρακτηριστεί ως προβαίνοντες σε εθνοκάθαρση στη πρώην Ιουγκοσλαβία. Θα δούμε ότι υπάρχουν συμπτώσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με τέτοιες καταστάσεις. Αυτό το οποίο πρέπει να πριτανεύσει είναι η λογική, να σταματήσουμε να λειτουργούμε με όρους μεταφυσικής, γιατί αυτό τελικά συμβαίνει. Ο λόγος για τον οποίο δεν επιλύεται το Παλαιστινιακό είναι ότι, εκτός από τα συμφέροντα βεβαίως τα οποία υπάρχουν και που, είναι ότι οι διαδικασίες γίνονται με όρες μεταφυσικής. Αυτό είναι με δόγματα, με γνώσεις της απόλυτης αλήθειας και όλα αυτά τα θέματα. Αυτό που πρόκειται να βοηθήσει την κατάσταση είναι πρώτα απ' όλα να γίνουν αποδεκτά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που αφορούν το συγκεκριμένο κράτος, τα δύο κράτη δηλαδή στη συγκεκριμένη περιοχή, και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε στο κομμάτι της απόδοσης του κατάλληλου σεβασμού σε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν στο συγκεκριμένο τόπο. Δηλαδή, είχαν παρουσιαστεί στην τηλεόραση, στο BBC είχα δει, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ο οποίος ήταν με την κελεμπία του, καθόταν σε μια καρέκλα, σε μια πολυθρόνα που είχε διασωθεί από τους βομβαρδισμούς μέσα στη Γάζα. Δίπλα ήταν η γυναίκα του, πάλι έτσι με μια ενδυμασία ανάλογη έτσι μουσουλμάνα. Και πίσω του ήταν το σπίτι του ερείπιο. Και έλεγε, του παίρνανε συνέντευξη από το BBC και έλεγε «Εγώ δεν πρόκειται να φύγω από εδώ, γιατί εδώ είναι οι ρίζες μου». Το ίδιο έλεγε και ένας 35χρονος. Και πάλι όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο πίσω μέρος του κεφαλιού και το ανέφεραν κιόλας, όπως το ανέφερε και στο TVSENC ο πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ελβετία,
παρέμπαιμπαν στο 1948. Δηλαδή αυτός είναι ο φόβος αυτή τη στιγμή και η αντίληψη που επικρατεί στη Γάζα. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με εθνοκάθαρση. Αυτά είναι κακά συμπεράσματα. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Γάζα προσομοιάζει με βομβαρδισμούς ουσιαστικά τύπου χαλιού, όπως ήταν παλιά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που ήταν τα Λάνκαστερ και λέγανε στην Δρέσδη ας πούμε και τα λοιπά, σε ένα άλλο έγκλημα το οποίο είχε γίνει, θα βομβαρδίσω από την οδό Βασίλη Σοφίας μέχρι ξέρω εγώ το Σύνταγμα και τα λοιπά ένα βράδυ και γίνονταν οι βομβαρδισμοί αυτοί, έγιναν και με τα Β-52, είχαν γίνει αργότερα και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, λόγω ακριβώς της δυνατότητας που υπάρχουν της τεχνολογικής μέσω των βομβών λέιζερ, βλέπε νέα αγχίαλος εκεί τα οι 250 οι λίβρες και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα, γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Ένα πεδίο βολής δηλαδή, από ανυπεράσπιστους ανθρώπους, από ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αντιδράσουν σε αυτό το πράγμα. Και εδώ θα πρέπει να εξεταστούν αυτά τα οποία ξεκινήσαμε να λέμε, οι αρχές της αναλογικότητας και όλα αυτά τα, και τα θέματα. Κύριε Παντελάτο, τελικά όλες οι βόμβες αποδεικνύονται ανίσχυρες μπροστά στον κύριο που περιγράψατε που κάθονταν στην καρέκλα του και λέει «Δεν φεύγω από εδώ, είναι οι ρίζες μου». Αυτό όσο και να το βομβαρδίσεις δεν νικεται. Και επίσης υπάρχει και ένα μάθημα για μας. Η Χαμάς έδειξε ότι κανένα από τα υπερσύγχρονα όπλα και συστήματα δεν είναι ανίκητο και μπορεί να νικηθεί και από πολύ απλά πραγματάκια. Ο άνθρωπος δεν θέλω να πω ότι εξακολουθεί, ευτυχώς ή δυστυχώς, αυτό είναι σε κρίση του καθενός, να παίζει σημαντικό ρόλο. Σαφώς παίζει ρόλο. Η αξιοπρέπειά του και η δυναμική που έχει, και εδώ είναι το θέμα, και αυτό ενδεχομένως θα πρέπει να μας προβληματίζει στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα, γιατί μεθαύριο θα πάμε να ψηφίσουμε, έτσι. Ναι. Μεθαύριο λοιπόν, εάν εμείς φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε 60% αποχή, σημαίνει ότι οι βασικές λειτουργίες της κοινωνίας μας, επειδή μιλήσαμε για διαφωτισμό ή οτιδήποτε τέτοιο, τις έχουμε βάλει μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια πολιτισμού και τα λοιπά, τις βάζουμε στην άκρη. Εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες, να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και να προβληματιζόμαστε για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο περιβάλλον μας. Δεν μπορούμε δηλαδή να δεχόμαστε χωρίς κριτική αυτό το οποίο μας σερβίρεται. Δυστυχώς, δεν ξέρω τώρα αν αυτή η συγκεκριμένη συζήτηση που κάνουμε θα έχει κάποιες συγκεκριμένες, ας πούμε, θα δημιουργήσει συγκεκριμένους προβληματισμούς, αλλά στην Αμερική, για παράδειγμα, τέτοιες συζητήσεις δεν γίνονται, γιατί υπάρχει ένα λόμπι αντίστοιχο που φροντίζει ούτως ώστε και τα μαζικά μέσα ενημέρωσης ή οτιδήποτε τέτοιο, να αυτά τα στοιχεία να φιλτράρονται. Και αυτό το λόμπι είναι αυτό το οποίο βγάζει κυβερνήσεις και ρυθμίσει ουσιαστικά πολιτικές. Είχατε άρα, γράψει λοιπόν, ένα ωραίο άρθρο στην Ελευθερωτυπία, το ανημοσίασαμε με τίτλο «Πόλεμος στην Ουκρανία τελείωσε και κέρδισε η Lockheed Martin». Ναι. Να δούμε ποιος θα κερδίσει στη Μέση Ανατολή τώρα. Ας ελπίσουμε ότι στη Μέση Ανατολή θα κερδίσει η λογική. Δεν υπάρχουν σημάδια που να μας κάνουν να ελπίζουμε, αλλά όπως συνηθίζουμε να λέμε, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Δικιά μου η ευχαρίστηση και πάλι σας ευχαριστώ για το βήμα που είχατε. Εγώ ευχαριστώ, εγώ βασίζω τον χρόνο σας. Στα καλά.